Μία αποκαλυπτική παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα. Επιτάπητος όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας και κυρίαρχα και οι εξελίξεις με τις καταγγελίες στην Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή. Από την αρχή της άθλιας αυτής υπόθεσης κατονόμασα τη συμμορία και τους είπα ότι θα τους πάω μέχρι τέλους. Τότε ηρωνεύονταν. Τώρα κατέρευσαν, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός λίγα 24 ώρα μετά το κλείσιμο της υπόθεσης Νοβάρτης στις ΗΠΑ με εξοδικαστικό συμβιβασμό και χωρίς τον παραμικρό ισχυρισμό περί εμπλοκής Ελλήνων πολιτικών στην υπόθεση. Κάνοντας λόγο για πλήρη απόδειξη της σκευωρίας και με τη βούλα της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο κ. Σαμαράς προαναγγέλει νέες αποκαλύψεις μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος από την Προανακριτική Επιτροπή, αφού θα μιλήσω στη Βουλή για όλους και για όλα, γνωστοποιεί. Τα πέπλα προστασίας και η αίσθηση του ακαταδίωκτου τελείωσαν. Οριστικά και αμετάκλητα. Το απαιτεί το δημοκρατικό μας πολίτευμα, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ σημειώνει πως δεν ήταν μόνο αδίστακτοι τότε, παραμένουν μέχρι και σήμερα αμετανόητοι. Στον απόϊχο των ηχογραφημένων συνομιλιών Παπά Μιονή, ο κ. Σαμαρά σχολίασε πως τα είπε και τα παραδέχθηκε μόνος του ο γραφικός κ. Παπάς. Ό,τι εξηγήθηκε να προσπαθεί να δώσει, αλλάζοντας θέσεις κάθε μέρα, δεν πείθουν κανένα και προσθέτει με νόημα πως κανένα παρακρατικό κύκλωμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και να καλύπτεται μέχρι σήμερα χωρίς να το ξέρει ο επικεφαλής. Και όλοι ξέρουμε ποιος ήταν τότε επικεφαλής. Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Σαμαράς διερωτάται. Τι ακριβώς διάλογο να κάνουμε με την Τουρκία? Μήπως αν τα νησιά μας έχουν πλήρη επίρρεια ως, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, που όμως η Τουρκία δεν το δέχεται? Και απαιτεί σεβασμό από τη γειτονική χώρα, περιγράφοντας πως διάλογο με πειρατές δεν κάνει κανείς. Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός εστιάζει την αξιοποίηση του αντιτουρκικού μετώπου για την ενδυνάμωση ελληνικής διαπραγματευτικής θέσης. Αν εμείς αντέξουμε τις πιέσεις της Τουρκίας, ιδιαίτερα για το σύμπλεγμα Καστελόριζο, έχουμε να κερδίσουμε πολλά από το αντιτουρκικό μέτωπο που δημιουργείται στην περιοχή μας. Αν δεν αντέξουμε τις πιέσεις, αν μόνοι μας συνδικολογήσουμε, τότε δεν χρειαζόμαστε καμία συμμαχία, συμπερινέ τόσο ο κ. Σαμαράς. Παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει απερίφραστα ότι τα νησιά έχουν πλήρη επίρρεια σε υγειαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ, που σημαίνει ότι ακριβώς προβλέπεται και για τη στεριά. Τελεία και παύλα. Και προτρέπει να λειτουργήσει η ελληνική αποτροπή. Να τους πείσουμε ότι αν έμπρακτα παραβιάσουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για όλα. Και έτοιμοι και αποφασισμένοι, καταλήγει ο πρώην Πρωθυπουργός.